Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 σηματοδότησε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές στη σύγχρονη ελληνική και κυπριακή ιστορία. Αυτό το βίντεο εξετάζει αν η Ελλάδα μπορούσε στρατιωτικά και πολιτικά να αποτρέψει ή να περιορίσει τα γεγονότα που οδήγησαν στη διχοτόμηση της Κύπρου, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Αντλώντας στοιχεία από ιστορικές αναφορές, στρατιωτικές αναλύσεις και γεωπολιτικές εκτιμήσεις, οι ακόλουθες ενότητες διερευνούν την πολύπλοκη αλληλεπίδραση των παραγόντων που καθόρισαν την περιορισμένη αντίδραση της Ελλάδας και το κατά πόσον εναλλακτικές ενέργειες θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Τον Ιούλιο του 1974, ένα πραξικόπημα ενορχιστρωμένο από την ελληνική στρατιωτική χούντα, υποστηριζόμενο από την Κυπριακή Εθνοφρουρά, ανέτρεψε τον Κύπριο Πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο. Η κίνηση αυτή που φαινομενικά αποσκοπούσε στην ένωση με την Ελλάδα, έδωσε στην Τουρκία την αφορμή να επέμβει στρατιωτικά, επικαλούμενη τα δικαιώματά της ως εγγυήτρια δύναμη, βάσει της Συνθήκης Εγγύησεων του 1960. Η επιχείρηση της Τουρκίας γνωστή ως Ατίλα, κατέλαβε γρήγορα σημαντικά τμήματα της Βόρειας Κύπρου, εγκαθιστώντας τον έλεγχο το 37% περίπου του νησιού. Η Ελλάδα, που εξακολουθούσε να παραπέει από την κατάρρευση του χουντικού καθεστώτος της και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ήταν σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστη για μια αποτελεσματική απάντηση. Μέχρι το 1974, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένες για να ξεκινήσουν μια μεγάλη κλίμακας επέμβαση στην Κύπρο. Τα χρόνια κακοδιαχείρισης υπό τη στρατιωτική χούντα είχαν αφήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας τεταμένες. Επιπλέον, οι υλικοτεχνικές προκλήσεις παρουσίαζαν τρομερά εμπόδια. Η Κύπρος βρισκόταν πάνω από 800 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η Τουρκία βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το νησί, γεγονός που της έδινε ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Οι τουρκικές δυνάμεις μπορούσαν να αναπτύξουν γρήγορα ενισχύσεις, ενώ η Ελλάδα θα αντιμετώπιζε σημαντικές καθυστερήσεις στη μεταφορά στρατευμάτων και προμηθειών μέσω του Αιγαίου. Στρατιωτικοί αναλυτές τονίζουν ότι η ελληνοκυπριακή εθνοφρουρά, αν και σχετικά καλά εκπαιδευμένη, δεν ήταν αντάξια των ανώτερων δυνάμεων της Τουρκίας. Ο τουρκικός στρατός, ενισχυμένος με σύγχρονο εξοπλισμό και αεροπορική υπεροχή, κατέβαλε γρήγορα τις κυπριακές άμυνες και στις δύο φάσεις της εισβολής. Ακόμη και με πλήρη ελληνική υποστήριξη, η γεωγραφική θέση του νησιού και η κοντινή απόσταση της Τουρκίας θα καθιστούσαν απίθανη μια ελληνική νίκη χωρίς σημαντική εξωτερική βοήθεια. Το εσωτερικό πολιτικό χάος στην Ελλάδα αποδυνάμωσε περαιτέρω τη στρατιωτική της αντίδραση. Η κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος μετά τα γεγονότα του Ιουλίου του 1974 δημιούργησε κενό εξουσίας, αφήνοντας την νεοσύστατη δημοκρατική κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κρίση. Η αλλαγή του καθεστώτος διεύρωσε τη συνοχή εντός του στρατού, καθώς πολλοί αξιωματικοί είτε απομακρύνθηκαν, είτε δεν είχαν εμπιστοσύνη στην ηγεσία τους. Αυτές οι εξελίξεις άφησαν την Ελλάδα ανίκανη να συντονίσει μια γρήγορη και αποφασιστική στρατιωτική δράση για να αντιμετωπίσει την εισβολή της Τουρκίας. Το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον το 1974 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των γεγονότων στην Κύπρο. Η αντιπαλότητα του ψυχρού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης επηρέασε τις ενέργειες ή τις αδράνειες των βασικών παικτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας ως προτεραιότητα την ενότητα του ΝΑΤΟ, δίσταζαν να επέμβουν αποφασιστικά εναντίον της Τουρκίας, ενός κρίσιμου συμμάχου στην νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Ομοίως η Βρετανία, μια άλλη εγγύητρια δύναμη, επέλεξε να μην εμπλακεί στρατιωτικά παρά τις βάσεις που είχε στην Κύπρο. Οι εκκλήσεις της Ελλάδας προς τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς για βοήθεια απέδωσαν ελάχιστη συγκεκριμένη δράση. Τα ψηφίσματα καταδίκασαν την εισβολή, αλλά δεν εφαρμόστηκαν μηχανισμοί επιβολής για την ανατροπή των τουρκικών κερδών. Αυτή η διπλωματική απομόνωση υπογράμμισε την περιορισμένη επιρροή που διέθετε η Ελλάδα στη συγκέντρωση παγκόσμιας υποστήριξης για την κυπριακή υπόθεση. Η αντίδραση της Ουάσιγκτον στην κρίση αντανακλούσε τις στρατηγικές της προτεραιότητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν τόσο την Ελλάδα όσο και την Τουρκία ως ζωτική σημασία στοιχεία της στρατηγικής τους για την ανάσχεση της Σοβιετικής επέκτασης. Κατά συνέπεια, οι Αμερικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δίσταζαν να αποξενώσουν την Άγκυρα παρά την επιθετικότητά της στην Κύπρο. Ορισμένοι επικριτές υποστήριξαν ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν σιωπηρά τις ενέργειες της Τουρκίας, θεωρώντας το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου ως αποσταθεροποιητική ενέργεια και αντιλαμβανόμενη την τουρκική παρέμβαση ως σταθεροποιητική δύναμη. Αυτή η δυναμική περιόρισε περαιτέρω την ικανότητα της Ελλάδας να δράσει αποφασιστικά
καθώς δεν μπορούσε να αποξενωθεί από το βασικό της προστάτη σε θέματα ασφαλείας. Ενώ η Ελλάδα αντιμετώπισε τρομερές προκλήσεις, αξίζει να διερευνηθεί κατά πόσον εναλλακτικές στρατηγικές θα μπορούσαν να είχαν βελτιώσει τη θέση της στην κρίση. Αρκετά κρίσιμα λάθη ξεχωρίζουν. Η απόφαση να ανατραπεί ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δεν αποξένωσε μόνο τη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και αποσταθεροποίησε το νησί, δημιουργώντας έτσι την αφορμή για την τουρκική επέμβαση. Μια πιο προσεκτική προσέγγιση από τη Χούντα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την πρόκληση της Τουρκίας και να είχε διατηρήσει το καθεστώς. Η αποτυχία της Ελλάδας να προβλέψει τη στρατιωτική αντίδραση της Τουρκίας την άφησε πίσω όταν άρχισε η εισβολή. Η έγκυρη κινητοποίηση και η επίδειξη δύναμης θα μπορούσαν να αποτρέψουν την Τουρκία από την έναρξη της επιχείρησής της ή να περιορίσουν την έκτασή της. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε ζητήσει ισχυρότερες διαβεβαιώσεις από το ΝΑΤΟ ή άλλους συμμάχους για να αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα. Ωστόσο, οι διπλωματικές της προσπάθειες ήταν κατακερματισμένες και σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς. Θα μπορούσε η Ελλάδα να είχε σώσει την Κύπρο, εάν είχε ενεργήσει διαφορετικά. Οι ιστορικές αναλύσεις δείχνουν ότι ακόμη και υποβέλτιστες συνθήκες, η ικανότητα της Ελλάδας να οργανώσει μια επιτυχημένη άμυνα της Κύπρου ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Ωστόσο, ορισμένα υποθετικά σενάρια αξίζουν να εξεταστούν. Εάν η Ελλάδα είχε αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις στην Κύπρο πριν από το πραξικόπημα, θα μπορούσε να ενισχύσει την άμυνα του νησιού και να δυσκολέψει τον τουρκικό σχεδιασμό. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε προνοητικότητα και πολιτική σταθερότητα που δεν διέθετε η Χούντα. Μια πιο αποτελεσματική διπλωματική εκστρατεία για την εξασφάλιση διεθνούς υποστήριξης ή την άσκηση πίεσης στην Τουρκία θα μπορούσε να έχει αλλάξει το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η αξιοποίηση των σχέσεων της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ή η επίκληση της σοβιετικής συμπάθειας για την αδέσμευτη Κύπρο θα μπορούσε να περιπλέξει τους υπολογισμούς της Τουρκίας. Η αρχική εισβολή της Τουρκίας τον Ιούλιο του 1974 δημιούργησε ένα στήριγμα στη Βόρεια Κύπρο, αλλά δεν εξασφάλισε το έδαφος που θα καταλάμβανε αργότερα στη δεύτερη φάση. Μια γρήγορη και συντονισμένη ελληνική αντεπίθεση κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα μπορούσε να αναγκάσει την Τουρκία να διαπραγματευτεί από μια πιο αδύναμη θέση. Τα γεγονότα του 1974 προσφέρουν πολύτιμα διδάγματα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, όσον αφορά την εθνική άμυνα και την διεθνή διπλωματία. Η κρίση υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή στρατιωτική ετοιμότητα και συγκροτημένη ηγεσία σε περίοδους αβεβαιότητας. Οι εσωτερικές διαιρέσεις της Ελλάδας και η έλλειψη στρατηγικής πρόβλεψης την κατέστησαν ευάλωτη σε εξωτερική επιθετικότητα. Μικρά κράτη όπως η Κύπρος πρέπει να περιηγηθούν προσεκτικά στα ανταγωνιστικά συμφέροντα των μεγαλύτερων δυνάμεων. Η έλλειψη ισχυρών διεθνών εγγύσεων για την κυριαρχία της Κύπρου αναδεικνύει τους κινδύνους της υπερβολικής εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες. Η αποτελεσματική διπλωματία μπορεί μερικές φορές να επιτύχει αυτό που δεν μπορεί να πετύχει η στρατιωτική δύναμη. Ο κατακερματισμός της Ελλάδας στη συγκέντρωση διεθνούς υποστήριξης περιόρισε την ικανότητά της να επηρεάσει την κατάληξη της κρίσης. Εκ των υστέρων, η ικανότητα της Ελλάδας να σώσει την Κύπρο το 1974 περιορίστηκε σημαντικά από έναν συνδυασμό στρατιωτικών, πολιτικών και γεωπολιτικών παραγόντων. Ενώ οι εναλλακτικές στρατηγικές θα μπορούσαν να είχαν βελτιώσει οριακά τη θέση της, οι γενικότερες πραγματικότητες της εποχής, το στρατιωτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας, η εσωτερική αστάθεια της Ελλάδας και η αμφιθυμία των διεθνών παραγόντων άφηναν ελάχιστα περιθώρια για μια αποφασιστική ελληνική παρέμβαση. Η τραγωδία της Κύπρου χρησιμεύει ως μια έντονη υπενθύμηση των διαχρονικών συνεπειών του στρατηγικού λανθασμένου υπολογισμού και της πολυπλοκότητας της περιφερειακής γεωπολιτικής. Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, τα λέμε την επόμενη φορά.